Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μια ακόμη κρυφή ατσέντα ανοίγει σήμερα για σας. Τετάρτη 8 η ώρα και κοντά μου έχω γυναίκες στην πολιτική σκηνή και όχι μόνο. Θα σας παρουσιάσω τους καλεσμένους μου. Από δεξιά είναι η κυρία Άννα Καραμάνου, Ευρωβουλευτής Πασόκ, ο κύριος Κυριάκος Τίγκας, γιατρός υπεστημονικός σύμβουλος του ΙΑΤΟΡ, η Ιατρική Ακριβία. τα λέμε γιατρέ μου εδώ και πολύ καιρό, για να αφυπνίσουμε τον κόσμο και να δώσουμε χρήσιμες έτσι, επιστημονικές συμβουλές. Η κυρία Φούλβια Ανδρούτσου, ντόκτορ κοινωνιολογίας και δημοσιογράφος. Να το πούμε και αυτό, Φούλβια, καλησπέρα. Η κυρία Διονυσία Αυγερινοπούλου, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα σας και ο κύριο Παπατριανταφίλου Γιώργος, επικοινωνιολόγο, που θα μα χρειαστεί σήμερα. Ε, και να ξεκινήσουμε λοιπόν από το φαινόμενο Καριστιανού. Μία γυναίκα μόνη τη κατάφερε να μαζέψει πάνω από ένα εκατομμύριο υπογραφέ για τα Τέμπη. Να ξεκινήσω από την κυρία Καραμάνου, θα μου επιτρέψετε. Πώς σας φαίνεται αυτό, είναι σπουδαίο αυτό που έκανε η κυρία Καριστιάνο ως επικεφαλής της ομάδας που διεκδικεί δικαίωση των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους σε αυτό το μεγάλο δυστύχημα στα τέμπη. Και βλέπετε ότι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ανοιχτό απέναντι στους πολίτες, δέχτηκαν την κυρία Καριστιανού, μίλησε στην αρμόδια Ισυχία. επιτροπή και το θέμα έχει ανακοινηθεί και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ο πιο δημοκρατικός θεσμός από όλου τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και δίνει βήμα και στους πολίτες. Ιδιαίτερα όταν έχουν την ικανότητα να συγκεντρώσουν ένα εκατομμύριο υπογραφές. Άλλωστε αυτό είναι κατοχυρωμένο και από τη συνθήκη της Ευρωπαϊκή από τις συνθήκες δηλαδή η, η προσφυγή στα ευρωπαϊκά όργανα για θέματα που απασχολούν και ενδιαφέρουν τους πολίτες. Από αυτή την άποψη θέλω να εκφράσω και εγώ το θαυμασμό μου για την κυρία Καριστιανού και για όλη την κινητοποίηση που έχει προκαλέσει προκειμένου να δικαιωθεί ο, ο, ο άδικος και αναπάντεχος θάνατος του ε, ε, και όχι μόνο το 57, ε, 57, 57 ατόμων Γι' αυτό έχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η, ση, η σημερινή συζήτηση στη, στη βουλή ε, ότι έχει δοθεί η εντύπωση ότι ε, υπήρξε και προσπάθεια συγκάλυψης, συγκάλυψης, δηλαδή να περάσει ανώδυνα αυτό το θέμα, ο χαμός των 57 57 ανθρώπων και να απαλλαγούν ε, από ευθύνε όσοι πραγματικά ευθύνονται. Και ευθύνε έχουν κυρίω οι πολιτικοί, όσοι διαχειρίστηκαν του σιδηροδρόμου κατά τα τελευταία χρόνια. Το θέμα των σιδηροδρόμων, όσοι δεν ε, εφάρμοσαν τι ε, τις συμβάσει τι οποίε είχε υπογράψει το ελληνικό δημόσιο, νομίζω ότι. Θα αναδειχτούν όλα αυτά ή διέχουν αναδιδοκτεί αυτά τα όλα αυτά. Ήδη έχουν αναδειχθεί αυτά τα θέματα, τα οποία πάρα πολύ ενδιαφέρουν τους Έλληνες πολίτες. Και θεωρώ και ότι πρέπει υπουργών, έτσι. να βρεθεί η αλήθεια, διότι η Ελλάδα έχει δυσφημιστεί αρκετά και από αυτό το θέμα. Βλέπουμε ε, όμως ότι μία γυναίκα μόνη της κινητοποίησε έναν μηχανισμό, ένα ολόκληρο κράτος, έτσι, προκειμένου να δικαιώσει μία κατάσταση η οποία ε, ανήκει στα, στα δικαστήρια, στη δικαιοσύνη. Να, 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 να σας πω κάτι, είχε και την υποστήριξη όμως κι άλλων. Είναι, ε, είναι πολλοί Αυτό άνθρωποι θα συζητήσουμε. Οι οποίοι ξε, ξεκινούν, αλλά η, 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 η κυρία αυτή έδειξε ότι έχει και ηγετικές ικανότητες. Έχει το ότι κατάφερε να έχει υποστήριξη τόσων ανθρώπων και να συγκεντρώσει τόσες υπογραφές, δείχνει μοναδικές ικανότητε. Και θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι υπάρχουν πολλές γυναίκες που έχουν ηγετικέ ικανότητε και ότι η ανθρωπότητα και η χώρα μας θα ήταν σε καλύτερη κατάσταση αν είχαμε περισσότερες γυναίκες στα κέντρα που παίρνουν αποφάσεις και χαράσουν την πολιτική της χώρας μας. Λοιπόν, να πάω με τη σειρά και να ρωτήσω το γιατρό μας. Έτσι. Ελυφέρες. Πόσο ιατρικά είναι σωστό αυτό ότι οι γυναίκε έχουν ηγετικέ ικανότητε, Υποστηρίζεται αυτό ιατρικά, Φύγει ένα τεράστιο θέμα ε? η κυρία Καραμάνου, τόσο σημαντικό σε επίπεδο βιβλίου. Ε, σαφέστατα έχει απόλυτο δίκιο. Και ιατρικά υποστηρίζετε, γιατί είσαστε χαρισματικά όντα όσον αφορά τον γυναικείο εγκέφαλο σχετικά με την ορμονική καταβολή σας και τους ιστρογονικούς υποδοχείς εγκεφάλου που διαθέτεται έναντι του άντρα. Ο γυναικείος εγκέφαλος λοιπόν έχει ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα να μπορεί να κάνει multitasking, παράλληλες και ταυτόχρονες ενέργειες σαν έναν πολυπύρηνο σύγχρονο επεξεργαστή όπου μπορεί να δουλεύει ταυτόχρονα απαντώντας στο τηλέφωνο, ένα έγγραφο, να βλέπει τις ειδήσει, να δίνει μια εντολή, να προσέχει και το παιδί και το φαγητό. Ένας άντρας κάνει μία. Είναι μόνο το όμως γιατρέ. Δεν είναι μόνο αυτό. Οι αντοχές του γυναικείου είδους στην ιστορία της ανθρωπότητας και στην εξέλιξη της ανθρωπότητας είναι διαφορετικές λόγω της μητρότητα, της ανάγκης. Να τεχνοποιήσει, μην ξεχνάμε ότι ο πόνος κατά τις οδύνες του τοκετού, είναι κάτι που ε, είναι πάρα ισχυροποιεί πολύ... Ισχυροποιεί τον οργανισμό σημανό. αυτό. Ε, δεν είναι ότι τον ισχυροποιεί, είναι προετοιμασμένος. Αυτό λοιπόν είναι η γενετική γονιδιακή πλέον, και όχι απλά γενετική, η γονιδιακή είναι πιο ακριβής όρος, ιδιαιτερότητα ε, της γυναίκας σε σχέση με τον άντρα, η οποία αφορά σε πολύ μεγάλη ε, γκάμα γονιδίων. Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι λήψη αποφάσεων της ίζων ανάλυσης και όλη αυτή η διαδικασία η οποία έχει να κάνει με προσλαμβάνουσες ικανότητα το να παίρνω, να επεξεργάζομαι και να οδηγούμε με μία μαθηματική συνέπεια σε αποτελέσματα τα οποία να έχουν όσο το δυνατόν κοινότερο καλό. Να μπορώ να είμαι όσο πιο αντικειμενικός γίνεται. Βεβαίως μπορεί να το υποστηρίξει με σαφήνεια η γυναίκα και επιστημονικά και νευρονικά όσον αφορά την σύγχρονη νευροβιολογία. Ε, τώρα βρίσκεται απέναντί σας έναν ε, υποστηρικτή, ε, αντικειμενικά όμως, των γυναικών, λόγω του ότι Έχει 35 γυναικολόγο. χρόνια... και γυναικολόγο. και όχι μόνο, γιατί όπως ξέρετε, επειδή 35 χρόνια ασχολούμε και με το κομμάτι του γυναικείου εγκεφάλου δεν χαϊδεύω τα αυτιά στις γυναικείες παρουσίες της παρέας μας απόψε αλλά πραγματικά αντικειμενικά αποδεικνύονται μέσα από την σύγχρονη επιστήμη όχι απλά τις ιατρικές, από τις βασικές επιστήμες, βιολογία, μαθηματικά, μαγνητικές και εξετάσεις οι οποίες αποδεικνύουν τη λειτουργία του γυναικείου εγκεφάλου. Ε, σαφώς θα ήταν πολύ σημαντικό να καταλάβει η ανθρωπότητα ότι το κάθε φίλο έχει ιδιαιτερότητες τις οποίες θετικά θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε. Και αυτό το ένα χέρι είναι τα άλλο ότι δεν υπάρχει αντιπαλότητα μέσα στα 14,7 εκατομμύρια χρόνια τα τελευταία της εξέλιξής μας μην ξεχνάμε και μην πλανόμαστε ότι δεν έχουν συμπληρωθεί και εδώ ε, με το πρόσφατο βιβλίο της κυρίας Καραμάνου που έχει α, και θίγει... Η ειρηνική ε, εξέγερση των θηλυκών Σάπιενς. Των θηλυκών Σάπιενς και το βιβλίο της σχετικά με το κομμάτι του φεμινισμού ε, δεν έχουν ολοκληρωθεί 100 χρόνια από το φεμινιστικό κίνημα, το αληθινό κίνημα της δεκαετίας του, του 1930, του 20ου αιώνα, στην, στην γυναίκα μια γυναίκα καταπιεσμένη επί αιώνες κακοποιημένη, και βρισκόμαστε στον 21ο αιώνα κυρία Μαθαίου, να βιώνουμε αυξανόμενα την τελευταία δεκαετία σε διεθνές επίπεδο όλα τα κρούσματα βιαιότητας, σεξισμού χιδεότητας πάλι εναντί της τη... γυναίκας φόνων κακοποίησης Σύλλο δαρμών στα εξωτερικά ιατρία των νοσοκομείων μας και σε όλο τον πλανήτη επαναλαμβάνω γιατί μην στοχοποιούμε τη χώρα μας θα ήταν πάρα πολύ άδικο όταν τα ποσοστά είναι πολύ μεγαλύτερα σε χώρες του εξωτερικού. Ε, έχει να κάνει λοιπόν με την γενικότερη αναθεώρηση σε κάθε επιστημονικό τομέα και καλούμαστε όλοι επιστήμονες, πολιτική, κοινωνία, Ευρύτερη πολιτική, ελληνικό κοινοβούλιο, ευρωκοινοβούλιο, ακόμα ευρύτερα στον πλανήτη, με πολύ σύνεση και πολύ βαθύ Βάλτε στο κασμό, να σκεφτούμε τη γυναίκα στη σύγχρονη εποχή. Εάν καταφέρουμε η επιστήμη και συμπράξη με την πολιτική, νομίζω ότι αυτή θα είναι η απόλυτη εξέλιξη του ανθρώπινου είδους. Ε, κυρία Μαθαίου, πραγματικά... Είναι όπως το λέτε. Θα ήταν η υψηλότερη απόδοση χημική αντίδραση που θα μπορούσε να οδηγήσει στα πιο θετικώς εκρηκτικά αποτελέσματα η σύμπραξη αυτή. Να πάμε όμως στην κυρία Φούλβια Ανδρούτσου. Σας πηγαίνω με τη σειρά σήμερα. Ε, Φούλβια, είσαι εδώ και ως δημοσιογράφος γιατί έχεις μία ε, ευρεία αντίληψη των πραγμάτων. Έχεις δουλέψει πάνω σε αυτό, πάνω στον φεμινισμό. Στο ε, φεμινισμό. Ε, βασικά είναι το διδακτορικό μου το θέμα είναι κυρίως ε, το φίλο και η πολιτική. Ε, βέβαια, να μπω σε αυτό το σημείο ότι και εγώ παρευρέθηκα, είχα την τιμή και τη χαρά να βρεθώ στην παρουσία του βιβλίου της κυρίας Καραμάνου, να ακούσω ε, πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα ε, και μάλιστα να καταλήξω στο ότι Υπήρξαν γυναίκε οι οποίε σηκώθηκαν στο τέλο τη παρουσίαση και μίλησαν για τη δική του εμπειρία, για τι δικέ του δυσκολίε όσον αφορά του ηγετικού ρόλου που αναλαμβάνουν. Και χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ, ανάμεσα σε δύο γυναίκε, πολιτικού βουλευτέ που σπάσανε τη λεγόμενη γυάλινη οροφή και κατάφεραν να βρεθούν αυτή τη στιγμή σε ψηλά ιεραρχικά κλιμάκια της χώρας. Ε, Έχουμε και πρόεδρο τη Δημοκρατία Γυναίκα. Σαφέστατα, ναι, υπάρχει, υπάρχει μια πρόοδο. Παρ' όλα αυτά, έτσι λίγο να δώσω κάποια στατιστικά στοιχεία, γιατί ασχολούμαι αρκετά με το θέμα και με ενδιαφέρει. Και φυσικά με αφορμή και τι ευρωεκλογέ. Δυστυχώ, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, με τα δεδομένα του 24, βρίσκεται στην τρίτη τελευταία θέση όσον αφορά τι γυναικείε παρουσίε στην Ευρωβουλή. Μιλάμε για ένα περίπου 23% μαζί με την Κύπρο και τη Ρουμανία και φανταστείτε τη μεγάλη ψαλίδα που επικρατεί με χώρε σκα, τη Σκανδιναβία και ειδικά το Λουξεμβούργο, ένα μικρό κρατήδιο, ε, το οποίο υπερβαίνει το 66%. Ε, Επομένω, να πούμε λίγο και στον κόσμο σήμερα ε, να ψηφίσει τι γυναίκε, να τι υποστηρίζει, ε, όχι μόνο. Ε, να μιλάει για αυτές, αλλά επράκτως ε, να κάνει πράγματα. Πολύ σωστά, πολύ καλά το λες. Ναι. Ε, και φυσικά, όσον αφορά και τις, ε, την πολιτική, δυστυχώ ε, είναι πάρα πολύ μακρύ ο δρόμο. Ε, γι' αυτό και υπήρξαν και έμφυλες ποσοστώσει. Αν κάποιο γνωρίζει το 1 τρίτο, θα ψηφοθέλετε να είναι γυναίκε. Και γενικότερα θεωρώ ότι είναι ένα δύσκολο μονοπάτι, είναι αρκετά μοναχικό. Δεν έχω την, την, την εμπειρία, αλλά χαίρομαι που υπάρχουν γυναίκε που θα μα δώσουν περισσότερε πληροφορίε πάνω σε αυτό. Ε, και αυτό. Αλλά δυστυχώ βλέπουμε και πολλά φαινόμενα. Ε, Έμφυλων δύο πραγιών στην Ελλάδα τα, το τελευταίο διάστημα. Αυτό είναι κοινωνικό φαινόμενο το οποίο μαστίζει τη χώρα. Δεν ξέρω εάν μαστίζει μόνο την Ελλάδα, αλλά εμείς επικεντρωνόμαστε εδώ. Συμβαίνει στην Ευρώπη βεβαίως που είναι η πιο κοντινή μας περιοχή, αλλά στην Ελλάδα νομίζω τον τελευταίο καιρό έχει παραγίνει το κακό. Και να δώσω το λόγο στην κυρία Καλησπέρα. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για όλους μας. Τιμή μας ε, και χαρά που είσαστε εδώ μαζί μας. Θα ήθελα πάντως να ξεκινήσω τη δική μου έτσι, τοποθέτηση και σκέψη λέγοντας ένα μεγάλο ευχαριστώ σε γυναίκες πολιτικούς όπως είναι η κυρία Καραμάνου, σε γυναίκες που άνοιξαν τον δρόμο πριν από εμάς. Γιατί πρέπει να σας πω ότι εγώ το 2009 που ήλθα στην Ελλάδα πίσω και μπήκα στην πολιτική ζωή της χώρας, δεν αντιμετώπισε τόσο θέματα φίλου, διάκρισης φίλου. Νομίζω ότι η μεγάλη μάχη των φίλων είχε γίνει από την προηγούμενη γενιά και έγινε επιτυχημένα. Εμείς βρήκαμε λοιπόν στρωμένο από του προηγούμενου το δρόμο και θα έλεγα ότι συνεχίζουμε αυτή την καλή προσπάθεια. Τώρα πλέον οι περισσότερες συνθήκες έχουν φτάσει σε ένα αρκετό σημείο ισότητας με... Λίγο δρόμο πρέπει να κάνουμε. Θεωρείτε ότι είναι ακόμα. ικανοποιητικό αυτό το σημείο. Θεωρώ ότι είναι ένα σημείο στο οποίο μία γυναίκα οποιασδήποτε ηλικία και αναφέρομαι περισσότερο στι νεότερε ηλικίε πρέπει να έχουν το θάρρο να μπουν στην πολιτική ζωή, που θέλει να μπει στην πολιτική ζωή τη χώρα μα, μπορεί να το κάνει. Και πρέπει να το κάνει. Μπορεί οι ενδιασμοί να είναι κατά κύριο λόγο εσωτερική και λιγότερο αντικειμενικοί. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να δώσω το έναυσμα, να παρακινήσω κι εγώ τις κυρίες που θέλουν να μπουν στην πολιτική ζωή, είτε είναι στην τοπική αυτοδιοίκηση, διότι πρέπει εδώ να πούμε ότι υπάρχει ένα μεγάλο χάσμα συμμετοχής στην τοπική αυτοδιοίκηση των γυναικών. Εκεί ακριβώς που είναι και η πηγή του να ξεκινήσει κανείς, να αποκτήσει μια εμπειρία και στη συνέχεια να μπει στην κεντρική σκηνή της χώρας, εκεί είναι που δεν βλέπουμε αρκετές γυναίκες. Και υπάρχει και ένας μεγάλος διαχωρισμός μεταξύ Τη επαρχία, τη περιφέρειάς μα δηλαδή, Αυτό, και θε, του αυτό θέλω είναι να σοβαρό, το σκεφτώ. Ειδικά στι μικρέ κοινωνίε. Εκεί λοιπόν πρέπει να σπάσουμε τον ενδιασμό τη μικρή κοινωνία, τον ενδιασμό τη γυναίκα που θέλει, ξέρει και μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά στην κοινωνία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Όμω αντικειμενικά οι συνθήκε είναι εδώ και έχουμε ένα όπλο στα χέρια μα οι γυναίκε, είναι καταγεγραμμένο. Το όπλο είναι η γνώση. Διότι οι γυναίκε οι οποίε είναι πιο μαχητικές, και η μαχητικότητα, μαχητικότητα, Να ξέρετε ότι. Μπαίνουμε σε υψηλότερο ποσοστό σε πανεπιστήμια πλέον, δηλαδή τρίτοβάθμια εκπαίδευση. Νομίζω έτσι ότι αυτό, αυτό πάντα συνέβαινε, τα πράγματα. Κυρία Μαπούλου, πάντα συνέβαινε ε, αυτό. Και τώρα ακόμα πιο πολύ. Είναι, η γνώση είναι δύναμη και ισχύει πολύ περισσότερο σήμερα που ζούμε στην κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης. Άρα έχουμε τα ηχέγγυα. Σωστά. Σωστά. Κυρία Ματέο, νομίζω ότι θα πρέπει να μείνουμε λίγο περισσότερο στην τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι τραγικό για την Ελλάδα στου ε, 332 Δήμου να έχουμε μόνο 22 Γυναίκες Χαίρομαι που το επισημαίνετε Και πολύ αυτό. χαμηλό ποσοστό γυναικών στα συμβούλια. Αυτό είναι ζημιά για τη χώρα μας. Είναι... Ε, οι γυναίκες έχουν ιδιαίτερες ικανότητες που θα μπορούσαν να αναδειχθούν στον τομέα της αυτοδιοίκησης και της πολιτικής γενικότητας. Έτσι, αλλά πιο μικρές ιδιαίτερα, περιφέρειες ιδιαίτερα και θα μπορούσαν να αναπτύξουν, να αναπτύξουν τις ιδέες τους, έτσι. Ιδιαίτερα στην τοπική αυτοδιοίκηση και υπάρχουν αποκλεισμοί, δεν είναι τα πράγματα τόσο εύκολα. Όπω είπε η κυρία Αβγερνοπούλου, ότι αρκεί να θέλει μια γυναίκα να ασχοληθεί με την πολιτική και να μπει, υπάρχουν ε, ε, έμεση αποκλεισμοί κατά των γυναικών και στα κόμματα, στον τρόπο που λειτουργούν τα κόμματα, τα οποία λειτουργούν με ένα πατριαρχικό τρόπο, δίνοντας προβάδισμα στους, στους άντρες και αποκλείοντας γυναίκες. Προέρχομαι κι εγώ από, 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 κόμμα και ξέρω, από τα νιάτα μου ήμουνα σε κόμμα και ξέρω πολύ καλά πώς λειτουργούν Να δώσουμε κανείς... και το λόγο στον κύριο Παπατριάντα Φίλου να μας πει... Σε ό,τι αφορά την επικοινωνία, καλησπέρα, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ. Και μια και αναφερθήκαμε και αναφέρθηκε η κυρία Καραμάνου, είμαι και στην τοπική αυτοδιοίκηση, καθώ ήμουν και επικεφαλή τη δημοτική παράταξη και, και είναι δημοτικό σύμβουλο. Και έχετε απόλυτο δίκιο ότι όντω έτσι είναι. Ε, θα ήθελα να αναφερθώ και στο φαινόμενο που ονομάζεται τη κυρία. Να μα πείτε και σε ποιο Δήμο είστε όμω. Στο Δήμο και Δημητρία. Έτσι. Να, ναι, να τιμήσουμε και το Δήμο του Άγιο Δημητρίου. Άγιο Δημητρίου. Ε, Γυναίκε εκεί. Βεβαίω. 13 χρόνια η κυρία Ανδρούτσου που είναι Ακριβώς. και συνεπιθετή. Δεν θυμάμαι τη την κυρία Βερικό... Βερικάκη. 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 Για πολλά χρόνια. Ναι, ναι, ναι. Ε, στο φαινόμενο τη κυρία Καριστιανού θα ήθελα να πω ότι είναι ο θρίαμβο του ανθρώπου που έχει όραμα, που πιστεύει πάρα πολύ στην ιδέα την οποία υποστηρίζει Χωρί να διστάζει. Έτσι το εξηγείτε δηλαδή. Βεβαίω. Γιατί ίσω ξεκίνησε έναν αγώνα μόνη τη. Θα σα εξηγήσω... δώσω, δώσω και μία εξήγηση που προέρχεται και από το χώρο τόσο τη επικοινωνιολογία όσο και από το χώρο τη διοικητική. Ένα μεγάλο των επιχειρήσεων είχε πει ότι αυτοί που είναι τόσο τρελοί, ώστε να πιστεύουν ότι μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο, είναι αυτοί που τον αλλάζουν. Έτσι. Γιατί Έτσι... ξέρετε Έτσι... πού κάμπτεται <laughs> το ηθικό μα. Έτσι... Κάμπτεται. Έτσι... Και εδώ είναι η νίκη τη κυρία Καριστίνα. Το κρατάω αυτό. Το ηθικό μα κάμπτεται. Τη στιγμή που λέμε, εγώ θα τα καταφέρω. Άσε. Δεν γίνεται. Και εκεί κάμπτεται το ηθικό μα. Η κυρία Καριστιανού είναι ένα φοβερό παράδειγμα πάθου, ήθου, αγωνιστικότητα, όπου δεν δίστασε, αλλά το σημαντικότερο, πίστεψε στην αλλαγή την οποία θέλει να φέρει. Που αυτό είναι ένα δίδαγμα για όλου μα, είτε βρισκόμαστε στον χώρο τη πολιτική, τη τοπική αυτοδιοίκηση, στον χώρο των επιχειρήσεων, στο στίβο τη ίδια τη ζωή. Τώρα, γυναίκε και πολιτικοί, ε, θα πω το εξή, ότι και η ποσόστοση που αναφέρθηκαν και οι συνομιλήτριε νωρίτερα, ακόμα και η ποσόστοση στην τοπική αυτοδιοίκηση, το 40% να είναι γυναίκε. Τι σημαίνει το 40% να είναι γυναίκε, Είναι ισότιμε οι θέσει. Τώρα, από πλευρά μα, και εγώ ω επικεφαλή Δημοτική Παράταξη. είναι ούτε Εγώ ω επικεφαλή Δημοτική Παράταξη, ε, στι γυναίκε που είχαμε ξεπεράσει το ποσοστό το οποίο ο νόμο, που το θεωρούσα, το, το, ουσιαστικά την αφιτηρία του νόμου, ένα πολύ κακό δείγμα. Τι σημαίνει, είναι, υπάρχει, είναι ισότιμη. Και μάλιστα, όπω είπε και ο γιατρό πάρα πολύ σωστά, ότι υπάρχουν τομεί και ο γυναικείο εγκέφαλο, ο, ο οποίο μπορεί να εξυπηρετήσει πολύ καλύτερα πάρα πολλού τομεί τη κοινωνία: την ιστορικότητα, ε, τη φροντίδα, τη δημιουργικότητα, την καινοτομία. Ε, πάρα πολλέ φορέ γυναικείε ιδέε έχουν ε, διαπρέψει και έχουν φτάσει σε απίστευτα ρεκόρ. Γιατί, Γιατί όντω, όπω είπε ο γιατρό, όπω εξήγησε. Ο γυναικείο εγκέφαλο σε πάρα πολλά σημεία. Αυτό θα ρωτούσα, να βάλω είναι... μια ανατελεία. Η, η επικοινωνιακή πολιτική μια γυναίκα από έναν άντρα διαφέρει. Θα σα πω. Αλλιώ χτίζεται δηλαδή μια καριέρα μια σας... γυναίκα από πο... έναν άντρα. Θα σα πω με ειλικρίνεια. Σε ό,τι αφορά την επικοινωνία, έτσι. Κατ' εμένα, ω επαγγελματία, καταρχά όχι. Ε, Όμω πιστεύω πω τα φύλλα γενικά ε, έχουν το κάθε ένα και η κάθε προσωπικότητα του ανθρώπου που είναι θέμα προσωπικότητα, είτε πρόκειται περί άντρα, ε, γυναίκα. Κάθε προσωπικότητα έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Εγώ, τώρα, ως επικοινωνιολόγος, προσπαθώ, ε, βέβαια, να κατανοήσω, να αναδείξω τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα πλέον εκτίματα, αλλά και να πείσω το συνεργάτη μου για αυτό το οποίο θέλει να πετύχει, πώς θα το πετύχει στρατηγικά. Το κομμάτι Μία... της στρατηγικής ναι. είναι ένα κομμάτι το οποίο στη χώρα μας δεν διδάσκεται, ε, στη Σκανδιναβία, για παράδειγμα, η στρατηγική και η διοίκηση των επιχειρήσεων είναι από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, που είναι ένα τεράστιο κενό, ε, με αποτέλεσμα να φτάνουμε στις κοινωνίες, στον τομέα των εργασιακό, στον πολιτικό στίβο, χωρίς να έχουμε ένα συγκεκριμένο όραμα χωρί ε, χωρίς να έχουμε χαράξει μια συγκεκριμένη πορεία, χωρίς να ξέρουμε πού θέλουμε να πάμε. Και πώς να επικοινωνήσουμε και με τον άλλον, αυτό είναι βασικό, έτσι. Στα τέσσερα πρώτα λεπτά, να ξέρετε, μιας νέας γνωριμίας, ότι σχηματίζουμε εγώ για εσάς οι Αμερικανοί λένε ότι η πρώτη εντύπωση είναι πρώτη, δεν, δεν έχουμε ποτέ δεύτερη ευκαιρία για την πρώτη εντύπωση. Η πρώτη εντύπωση είναι πρώτη. Είναι δεδομένο. Στα τέσσερα πρώτα λεπτά σχηματίζουμε το 90% τη άποψή μα που θα έχετε εσεί για μένα για πάντα και εγώ για εσά για πάντα. Στατιστικά, στα τέσσερα πρώτα λεπτά και το 88% τη επιτυχία διείσδυση ενό μηνύματο, είτε πρόκειται περί παρουσίαση, πώληση, διδασκαλία. Το 88% τη επιτυχία έγκυται στην εξολεκτική επικοινωνία. Όχι τι λέμε, πώ το λέμε. Άρα λοιπόν, αυτό εξυπηρετείται και από τα δύο φύλλα και δεν είναι θέμα φίλου. Ε, με την ίδια λογική. Η, η δουλειά που πάνω στην οποία εργαζόμαστε, οι άξονε που εργαζόμαστε, είναι οι ίδιοι. Εγώ προσωπικά θεωρώ πω δεν υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ των φύλων. Ε, Στι γυναίκε και σε κάθε προσωπικότητα αναδεικνύω προσωπικά, αλλά και υπάρχουν τα χαρίσματα του κάθε ανθρώπου μέσω των οποίων μπορεί να μεγαλουργήσει. Δεν υπάρχει καμία διαφορά και οι ποσοστώσει αυτέ που και στην τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και στην πολιτική γενικά θεσπίζονται, εγώ τι θεωρώ ε, κατά κάποιο τρόπο ανούσιε. Δεν υπάρχει λόγο. Είσαι γυναίκε ή σε άντρε. Μία γυναική αγιατική φυσιογνωμία δεν τρομάζει. Καθόλου. Και δεν πρέπει να τρομάζει. Απέναντία, ξέρετε. Δεν κα... πρέπει, όχι ότι δεν τρομάζει. Θα σα πω το εξή. Ε, πιστεύω ότι στι κοινωνίε όσο προχωράμε προ την πρόοδο την ευημερία, γιατί ε, η προδιάθεση του ανθρώπου, του ανθρώπινου γένου είναι να πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο. Ο κόσμο μα κακώ θεωρούμε ότι πάει προ το κακό. Ρωτάμε τουλάχιστον το 99% των απαντήσεων. Ε, Πού πιστεύει ότι πηγαίνουμε προ το κακό. Δεν πάμε προ το κακό. Η ανθρωπότητα δεν ήταν ποτέ σε καλύτερο σημείο. Δεν είχαμε ποτέ καλύτερη τροφή, δεν είχαμε ποτέ καλύτερο νερό, δεν είχαμε ποτέ καλύτερη ιατρο, φαρμακευτική περίθαλψη. Η ανθρωπότητα μέρα με τη μέρα πάει προ το καλό. Και αυτό πρέπει να γίνει συνείδηση. Ε, έτσι λοιπόν εξάγεται... Προσδιορίστε, προσδιορίστε, μου λίγο όμως το προς το καλό. Προσέξτε, το, το προσδιορίστε, ναι, ναι, ναι. διότι αυτά τα... Της επικοινωνίας μιλάτε. Θα σας ευρύτερα. Γιατί για το, προς το καλό δεν πάμε. Της κοινωνίας, προς το καλό πάμε. Α, Προσέξτε, με, ε, υπάρχει πολύ μας μεγάλη ευχήσουμε. βιβλιογραφία και προκαλώ και τους ε, τηλεθεατές μας και τις τηλεθεάτριές μας να, να... δουν, υπάρχει αυτή η ε, βιβλιογραφία, η οποία αναφέρεται στο ότι ο κόσμο οδεύει, είναι ο προορισμό του ανθρώπινου γένου. Συνεχώ Προς Εξελικτικά μιλάτε. Εξελικτικά αλλά και πρακτικά. Δείτε για παράδειγμα το γεγονό ότι δεν είχαμε ποτέ λιγότερου πολέμου. Ε, παλαιότερη ανθρωπότητα σε κάθε γειτονιά υπήρχε πόλεμο. Δεν είχαμε ποτέ καλύτερο νερό, καλύτερη τροφή, καλύτερη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Δεν είναι τυχαίο πω το προσδόκιμο αυξάνεται διαρκώ. Mm. Άρα ο κόσμο, και αυτό είναι θέμα του συναισθήματο που εκπέμπουμε, ο κόσμο πάει προ το καλό. Πρέπει να σκεφτόμαστε, βέβαια, στη λογική αυτή, στη βάση αυτή. Αυτό που ήθελα να σα πω είναι ότι τα τέσσερα πρώτα λεπτά που σα ανέφερα νωρίτερα, στο οποίο σχηματίζουμε την άποψή μα κατά 90%, εσεί για μένα και εγώ για εσά την πρώτη εντύπωση, έγκυται στο συνέστημα το οποίο μεταφέρουμε. Αν, για παράδειγμα, συναντηθούμε για πρώτη φορά και εγώ έχω άγχο για του δικού μου λόγου, θα μεταφτύσετε για πάντα ω έναν αγχώδη τύπο. Ό,τι και να γίνει στην πορεία, αύριο μεθαύριο, θα ξέρετε πάντοτε ότι είμαι ένα αγχώδη τύπο. Το συνέστημα το οποίο σα προκάλεσα στην πρώτη μα συνάντηση, το πρώτο συνέστημα, είναι αυτό με το οποίο οι άνθρωποι μα ταυτίζουν. Ε, αυτό λοιπόν δεν έχει φίλο. Είναι θέμα ανθρώπου, προσωπικότητα. Συμπεριφορά, θα έλεγα. Συμπεριφορά. Και σε μια σύγχρονη κοινωνία, σε μια κοινωνία που είναι και η ελληνική, που οδεύουμε προ το καλό, προ τη θετική εξέλιξη, γιατί πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, η γυναίκα έχει μια θέση εξαιρετικά ε, δημιουργική. Εξαιρετικά καινοτόμα, εξαιρετικά αναπτυξιακή. Η, η γυναίκα αυτή τη στιγμή στην κοινωνία την ελληνική καλείται να παίξει δεκάδε ρόλου καθημερινά. Ε, επάνω τη βασίζεται μια ολόκληρη οικογένεια, ε, είναι εργαζόμενη, ε, έχει πάρα πολλέ σχολείε, ρυθμίζει είναι οργανωτικό πνεύμα. Πάντα ο γυναικείος εγκέφαλο θα συμφωνεί και ο γιατρό ότι είναι οργανωτικό πολύ. Και γενικά δεν υπάρχει καμία διαφορά. Καθήκον μας να αναδεικνύουμε διαρκώς και μέσα από το όποιο μετερίζει βρισκόμαστε και εγώ από την πολιτική μου στην τοπική αυτοδιοίκηση πορεία να αναδεικνύω πάντα, οτιδήποτε μπορεί να εξάγει κάθε προσωπικότητα γυναίκα και άντρας. Απευθύνονται σε εσά γυναίκες πολιτικοί προκειμένου να τους φτιάξετε το μοντέλο, το, το πολιτικό τους μοντέλο. Βεβαίως. Και θα έλεγα σε ένα ποσοστό που είναι μοιρασμένο, 50-50% είναι αυτό το περίφημο που λέμε, όπως το ονομάζουμε στην ορολογία μας, personal branding, είναι η ανάπτυξη της προσωπικότητας. Εμείς τη φροντίζουμε, καταρχάς να ξέρετε πώς είναι αυτοναλυτική η εργασία. Περισσότερες γυναίκες ή περισσότεροι άντρες. <laughs> ε... Θα έλεγα περισσότερες γυναίκες. Και ξέρετε, έχουμε από διάφορους χώρους, wow. δηλαδή, και από το χώρο της επιστήμης. Δεν ε... και... περίμενα αυτή την απάντηση, νομίζω ότι οι άντρες είναι οι περισσότεροι. Ναι. Τώρα, αν σκεφτώ τα ποσοστά, δεν τα έχω ε, σταθμίσει, αλλά νομίζω ότι είναι περισσότερε γυναίκε. Έχω την εικόνα αυτή. Ε, Πάντω, Έχουμε από το χώρο τη ιατρική πολλέ γυναίκε. Ε, αυτό που κάνουμε εμεί είναι πολύ αυτοαναλυτικό. Προσπαθούμε να... ο άνθρωπο, ο, ο συνεργάτη μα, δεν, δεν μιλάμε ποτέ για πελάτη βέβαια, ε, ο συνεργάτη μα να κατανοήσει μέσα του τι συμβαίνει, να, να, να αφήσει πίσω το θυμό, το άγχο. Ε, ο βασικό κανόνα τη ψυχολογία είναι ότι κανένα άνθρωπο δεν θεωρεί ότι πράττει λάθο τη στιγμή που πράττει ότι πράττει. Το κρατάμε αυτό και πάμε σε ένα διάλειμμα.